Την επόμενη της δέσμευσης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας έχουμε απολύσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ζητάμε εδώ και τώρα συνάντηση για επίλυση του θέματος. Ξέρουμε ότι η κυρία Υπουργός παραμονή των προγραμματισμένων απολύσεων το Σάββατο 11/5 είπε δημόσια ότι όλοι οι εργαζόμενοι και οι εργολαβίες είναι διασφαλισμένοι. Ξέρουμε ότι τη Δευτέρα 13 Μαΐου δώσαμε το χέρι στον Πρωθυπουργό που είπε δεσμεύεται ότι θα σεβαστεί τη δικαστική απόφαση. Αυτή η δέσμευση έχει ως αποτέλεσμα τα εξής. 45 συνάδελφοι είναι απολυμμένοι σήμερα. Απ' την επόμενη. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ να στηρίξουμε τους συναδέλφους μας εργαζόμενους στη ΣΥΝΑΡΚΟ που αγωνίζονται να καπνίσει πάλι τη μητέρα. 1.100 οικογένειες να μην μείνουν στον δρόμο. Καλωσορίζουμε σήμερα και τους εργαζόμενους αλληλέγγυα του Μετρό που ήρθαν εδώ πέρα οργανωμένα και αποφασισμένα να στηρίξουν τον αγώνα της ΣΥΝΑΡΚΟ. Απαιτούμε εδώ και τώρα να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των εργαζομένων της ΣΥΝΑΡΚΟ. Για μας ο αγώνας των εργατών είναι ενιαίος και αδιαίρετος. Δεν υπάρχει εμείς και εσείς. Όλοι τα ίδια προβλήματα έχουμε, τον ίδιο κοινό παρονομαστή έχουν. Τα αφεντικά λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Πήγανε να μας τρομάξουν στα χρόνια των πνημονίων, να σκύψουμε το κεφάλι, εμείς το παλεύουμε όμως. Σήμερα εμείς είμαστε, ας πούμε, σε μια καλύτερη μοίρα από εσάς, παλεύουμε για αυξήσεις στα μεροκάματα. Δεν είναι απλά ένας οικονομιστικός αγώνας. Είναι ένας αγώνας και μια διεκδίκηση αξιοπρέπειας και περηφάνειας. Είναι αξιοπρέπεια για τις οικογένειές μας. Δεν μπορεί να δουλεύει και ο άντρας και η γυναίκα από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην μπορούμε να βάλουμε σιδεράκια στα παιδιά, στα δόντια του. Το λέω έτσι απλά για να καταλαβαίνουμε. Για να μπορούμε να πηγαίνουμε στις δουλειές μας και να γυρνάμε στα σπίτια μας, εμείς λέμε χρειαζόμαστε τα εργαλεία μας, χρειαζόμαστε τα σωματεία μας και αγώνες. Θα ανεβούμε πάνω. Περιμένουμε να υλοποιηθεί η πολιτική δέσμευση. Και εάν δεν πάρουμε αυτό που θέλουμε, τουλάχιστον αυτό που δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον αυτό που είπε η κυρία Μιχαηλίδου στα κανάλια, ότι είναι όλοι διασφαλισμένοι, θα κατεβούμε, θα γυρίσουμε πίσω στα χωριά μας, στις συνελεύσεις μας και θα κλιμακώσουμε. Ο αγώνας θα συνεχιστεί. Έξω από τη ΛΑΡΚΟ δεν πρόκειται να πούμε. Θα ευχαριστήσουμε για την έκφραση αλληλεγγύης των συναδέλφων στα έργα του Μετρό, τις αντιπροσωπείες των σωματείων που είναι εδώ, έτσι. Κάτω από την πίεση πήγαμε μέσα, κάναμε συζήτηση, πήραμε τη δέσμευση που εμείς μέχρι σήμερα το μεσημέρι να τους στείλουμε δυο στοιχεία που ζήτησαν και δεν τα γνώριζαν και αυτοί να μας απαντήσουν άμεσα κοιτάζοντάς τους με θετικό για λύση. Πήραμε αυτή τη δέσμευση. Γυρνάμε πίσω, τους τα στέλνουμε και περιμένουμε αύριο ξανακουβεντιάζουμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Εντάξει, συνάδελφοι.